στους αρμόδιους υπουργούς εξακολουθεί να αγνοείται. Θα δώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε, κυρία Χατζηκώστα, στο Γενικό Εισαγγελέα, ναι, και θα διερευνήσει εκείνος και η υπηρεσία του κατά πόσον υπάρχουν, προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Ο φάκελος θα περιέχει τα ευρήματα του 2016 μαζί με όλα τα νεότερα στοιχεία. Σοκ προκαλούν και οι αριθμοί, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς το κράτος θα μπορούσε να έχει εξοικονομήσει μέχρι και 200 εκατομμύρια ευρώ. Εάν είχαμε λάβει υπόψη και υιοθετούσαμε την εισήγηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο μιλούσε για περίπου 11,4 με 11,6 σεντ επιχορήγηση, ναι, τότε σε ένα χρόνο θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε 10 εκατομμύρια. Αν λοιπόν τους είχαμε ακούσει, θα μπορούσαμε να μιλούσαμε τώρα για εξοικονόμηση της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ σε 20 χρόνια. Την ευθύνη για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης έχει η νομική υπηρεσία σε συνεργασία με την αστυνομία, η οποία θα διεξάγει και το ανακριτικό έργο. Στις ράγες